Χαλασμός επικράτησε στο πρωινό του αντένα με τους δύο back-to-back τσακωμούς ανάμεσα σε δημοσιογράφους και καλεσμένους με αποτέλεσμα ο Σπύρος Μπιμπίλας να φτάσει στα όρια του και να απειλήσει πως θα αποχωρήσει από το πλατό αν δεν σταματήσουν να καυγαδίζουν καθώς για άλλο λόγο πήγε καλεσμένος και όχι να τους ακούει. Αφορμή για το χαμό ήταν η Ματούλα Ζαμάνη και το βίντεο που έγινε viral με την ίδια σε συναυλία της να βγάζει την μπλούζα της και να την πετάει στο κοινό. Η τσακωμή στο πλατό του πρωινού. Αφροδίτη Γραμμέλη Βιές Ανδρέας Καραγιάννης. Στον αέρα της εκπομπής βγήκε ζωντανά ο Ανδρέας Καραγιάννης με σκοπό να σχολιάσει το εν λόγω βίντεο. Τα όσα είπε όμως ενόχλησε έντονα τόσο την Αφροδίτη Γραμμέλη όσο και όλο το πάνελ που αντέδρασε. Μάλλον το φαντάστηκε ο κύριος Τεριάκης ότι αυτά αρέσουν στο κοινό της τραγουδίστριας. «Ελάτε», λέει, «να νιώσουμε κα, -λα. Τα ίδια και χειρότερα θα έλεγα αν το έκανε αυτό η Ελένη Φουρέιρα. Αυτό θα πει καθαρή εκπόρνευση. Αυτά βλέπουν σήμερα τα παιδιά μας, γι' αυτό πηγαίνουν προς τη βία, σχολίασε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος σα, κύριε Καραγιάννη. Να ανακαλέσετε, του απάντησε έξαλλη Αφροδίτη Γραμμέλη και συμπλήρωσε, κύριε Καραγιάννη, να ανακαλέσετε. Επειδή δεν είναι εδώ η κυρία Ζαμάνη για να υπερασπιστεί τον εαυτό τη, δεν θέλω να μπω σε προσωπικό διάλογο μαζί σα, θέλω να ανακαλέσετε, για να συνεχίσω το διάλογο μαζί σα λόγω τη. Θα με αφήσει να μιλήσω, κύριε Καραγιάννη. Εγώ δεν είμαι κανένα παιδάκι για να παίξει. Θα ανακαλέσετε τον όρο εκπόρνευση, ιδάλω εγώ αποσύρωμαι από τη συζήτηση. Μαζί σου δεν ξαναμιλάω, Καραγιάννη. Τέλο. Τέλο. Δεν το φωτεινή Πετρογιάννη Βιέ Αφροδίτη Γραμμέλη Βιέ Άρια Καλύβα. Ένα ακόμα τσακωμό όμω εξαιτία τη Ματούλα Ζαμάνη σημειώθηκε και όταν βγήκε στο πλατό ο Σπύρο Μπιμπίλα. Μια δήλωση τη Άρια Καλύβα έφερε το ξέσπασμα τη Αφροδίτη Γραμμέλη και τη φωτεινή Πετρογιάννη. Εγώ έκανα το σχόλιο μου, που δεν μου αρέσει αυτή η κίνηση και έχω εξηγήσει γιατί. Και δεν ξέρουμε τα τραγούδια τη κυρία Ζαμάνη. Είμαστε υποκριτέ είμαστε θύματα της πολιτικής ορθότητας. Πότε ακούστηκε η κυρία Ζαμάνι, όταν έβγαλε την μπλούζα της. Αυτό δεν είναι υποκρισία, σχολίασε με τα πρόβλημα σου άμα δεν τα ξέρεις. Αν είσαι εσύ υποκρίτρια, με το καλό να είσαι. Την ενδιαφέρει τη Ματούλα Ζαμάνι αν την ξέρεις εσύ, Νομίζει, ήταν τα σχόλια τη φωτεινή που να σημειώσουμε είναι έγκυο στο πρώτο. Όταν η Άρια είπε στην Αφροδίτη Γραμμέλη να τη πει τρία τραγούδια τη, αφού και η ίδια παρενέβη στη συζήτηση τη, απάντησε Δεν θα σου αποδείξω εγώ το τι είμαι. Τι είσαι, Ισανγκελέα, μη το συνεχίζει από χθε. Εμένα, ούτε ο Λιάνγκα ούτε εσύ θα μου χρεώσετε πολιτική ορθότητα. Εγώ είμαι η Αφροδίτη Γραμμέλη και έχω την άποψή μου, Γιώργο. Και είναι ο Σπύρο Μπιμπίλα που ήταν μπροστά στον Τζακωμό είπε σε έξαλλη κατάσταση πω αν δεν σταματήσουν θα φύγει, καθώ δεν πήγε καλεσμένο για να του παρακολουθεί να τσακώνονται. Η απέτηση του Σπύρου Μπιμπίλα. Ο Σπύρο Μπιμπίλα μάλιστα, ζήτησε από τον Γιώργο Λιάγκα να σταματήσουν να προβάλλουν το βίντεο με τη Ματούλα Ζαμάνι, καθώ είναι ο λόγο που παίζει το βίντεο. Γιατί το παίζετε 100 φορές, να σταματήσετε να το δείχνετε. Εδώ παίζετε 100 φορές το ίδιο πλανάκι. Πόση ώρα είμαι εδώ, σας ακούω να τσακώνεστε και παίζει αυτό είπε σε έντονο ύφος ο ηθοποιός και βουλευτής. Σπύρο μου, τι λες, γι' αυτό συζητάει όλη η Ελλάδα εδώ και δύο ημέρες. Εμένα δεν με ενοχλεί το πλάνο. Ούτε με το θέλω να κάνω, ούτε με ενοχλεί ένας χοντρός άνθρωπος. Άρα να κρύψω γιατί, αν το κρύψω, πάει να πει ότι δεν μου αρέσει. Γι' αυτό μιλάμε. Να μην το παίξουμε, απάντησε ο Γιώργος.